Χαίρετε κυρίε και κύριοι, κυρώσει αλλά και κίνητρα για όσου εμβολιαστούν, ανακοίνωσαν σήμερα οι Υπουργοί Υγεία, Ψηφιακή Διακυβέρνηση και Ανάπτυξη, εξειδικεύοντα τον τρόπο λειτουργία των δομών υγεία αλλά και των χώρων ψυχαγωγία μετά τι χθεσινέ ανακοινώσει του Πρωθυπουργού. Όλοι οι εργαζόμενοι σε μονάδε φροντίδα υγεία, ανάμεσά του και τα γυροκομεία, θα πρέπει έω τι 16 Αυγούστου να έχουν κάνει την πρώτη δόση του εμβολίου και να ολοκληρώσουν τον εμβολιασμό του σύμφωνα με τι προβλεπόμενε διαδικασίε. Σε διαφορετική περίπτωση, ο εργαζόμενο θα μπαίνει σε αναστολή και θα πάβεται η καταβολή του μισθού του. Θα αληφθεί νομοθετική πρωτοβουλία ώστε οι δημόσιοι φορεί να προσλαμβάνουν με ταχύε διαδικασίε προσωπικό ορισμένου χρόνου για να αντικαθιστούν όσου δεν εμβολιάζονται. Έω την 1η Σεπτεμβρίου, την πρώτη δόση του εμβολίου θα πρέπει να έχει κάνει και όλο το προσωπικό σε όλε τι δομέ υγεία, στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα. Έω τι 31 Αυγούστου θα επιτρέπονται μόνο καθήμενοι πελάτε σε όλα τα νυχτερινά κέντρα. Από τι 16 Ιουλίου, οι κλειστοί χώροι σε εστιατόρια, κινηματογράφου και θέατρο. Θα λειτουργούν μόνο για εμβολιασμένου με 85% κάλυψη. Τα πρόστιμα θα είναι τσουχτερά για του παραβάτε. Ο Υπουργό Υγεία Βασίλη Κικίλια και ο καθηγητή Σωτήρη Τσιόδρα παρέστησαν σήμερα στη συνεδρίαση τη Διαρκού Ιερά Συνόδου, προκειμένου να ενημερώσουν του ιεράρχε για την επιδημιολογική εικόνα τη χώρα αλλά και την πορεία του εμβολιαστικού προγράμματο. Ο κ. Κικίλια ζήτησε για ακόμη μια φορά από του ιεράρχε αλλά και του κληρικού σε όλε τι τοπικέ κοινωνίε να βοηθήσουν στο έργο τη πολιτείας ώστε να καμφθούν οι όποιοι φόβοι, οι τυχόν αμφιβολίε και να παροτρύνουν του πιστού να εμβολιαστούν. Ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνημος χαρακτήρισε κρίσιμη και χρήσιμη τη συνάντηση και τόνισε πως η Εκκλησία θα κάνει αυτή την προσπάθεια με τρόπο πατρικό και με μοναδικό κίνητρο την αντιμετώπιση των κακών αποτελεσμάτων της πανδημίας. Ο καθηγητής Σωτήρης Τσιόδρας τόνισε τον υποστηρικτικό ρόλο της Εκκλησίας σε μια στιγμή με μεγάλη διασπορά στην κοινωνία. Σε διπλωματικό επεισόδιο εξελίχθηκε η ματέωση του φιλικού αγώνα του Ολυμπιακού με τη Γαλατά Σεράι στην Αθήνα λόγω της απροθυμίας των Τούρκων να υποβληθούν σε test στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος. Η αποστολή της τουρκικής ομάδας έφτασε χθες το απόγευμα στην Αθήνα για τον προγραμματισμένο αγώνα, όμως το αεροδρόμιο έγινε αντιληπτό ότι τα ράπη τεστ των μελών της τουρκικής ομάδας δεν ήταν έγκυρα σύμφωνα με το πρωτόκολλο της Ελλάδας για την είσοδο στη χώρα. Έτσι ζητήθηκε από τις ελληνικές αρχές να γίνει ράπη τεστ σε όλα τα μέλη της ομάδος, ωστόσο υπήρξε από πλευρά τους άρνηση και εκνευρισμός. Τότε ενημερώθηκε ο Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας Νίκος Χαρδαλιάς, ο οποίος έδωσε εντολή να μην περάσει κανείς χωρίς να τηρηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες. Οι Τούρκοι όμω ήταν αμετάπιστοι και αποφάσισαν να φύγουν από τη χώρα μα. Η συνέχεια δόθηκε στα διπλωματικά γραφεία των δύο χωρών με τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών, με Βλούτσα να ανεβάζει στα social media την αντίδρασή του πω η συμπεριφορά τη Ελλάδα ήταν απαράδεκτη, ενώ παραπονέθηκε τηλεφωνικά και στον Έλληνα ομολογό του Νικό Δένδια, ο οποίο του απάντησε ότι απλώ στηρίθηκαν τα μέτρα όπω ακριβώ έπρεπε. Συναγερμό σήμανε λίγο μετά τη 1 το μεσημέρι στην πυροσβεστική, καθώ ξέσπασε φωτιά στο δάσο στην περιοχή του Αγίου Παύλου στη Θεσσαλονίκη. Στην περιοχή έσπευσαν ισχυρέ επίγειε δυνάμει τη πυροσβεστική, ενώ γρήγορα ρίχτηκαν στη μάχη με τι φλόγε και τα εναέρια μέσα πυρόσβεση. Ρήψει νερού κάνουν 6 αεροπλάνα και 2 ελικόπτερα, ενώ στην πυροσβεση μετέχουν 4 ομάδε πεζοπόρων τμήματων, με 66 πυροσβέστε και 22 οχήματα. Με έκτακτο δελτίο επιδείνωση του καιρού που εξέδωσε σήμερα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προειδοποιεί ότι οι θερμέ αέριε μάζε από τι ακτέ τη Βόρεια Αφρική κινούνται προ την περιοχή μα και θα προκαλέσουν πρόσχερη άνοδο τη θερμοκρασία από αύριο έω και την Παρασκευή στο μεγαλύτερο μέρο τη χώρα. Στα υπηρετικά θα σημειωθούν οι υψηλότερε θερμοκρασίε, οι οποίε θα κυμανθούν από 38 έω 40 βαθμού Κελσίου. Στι νησιωτικέ και παραθαλάσσιες περιοχέ, οι μέγιστε θερμοκρασίε θα είναι 3 με 5 βαθμού χαμηλότερε. Στην Αττική, η θερμοκρασία αύριο θα φτάσει τους 38 βαθμού, ενώ την Πέμπτη και την Παρασκευή του 39 βαθμού Κελσίου. Ο καύσωνα Εξπρέ θα υποχωρήσει σταδιακά μέσα στο Σαββατοκύριακο. Εδώ κυρίες και κύριοι ολοκληρώθηκε το απογευματινό δελτίο ειδήσεων του Star. Ακολουθεί το Shopping Star. Αναλυτικά ειδήσει τη ημέρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων στις 8 παρα 10 με το Σπύρο Λάμπρου. Από όλους εμάς να είστε καλά. Καλώς απογευμά.